Γεια σας κυρίες και κύριοι, άνδρες και γυναίκες, φίλες, φίλοι και φίλες και σε όλους τους νέους στέλνω την αγάπη μου και τις νέες αυτής της χώρας είτε εδώ βρίσκονται είτε στο εξωτερικό. Γιατί όλοι έχουν λόγο στην ψήφο των ευρωεκλογών. Αλλά όλοι έχουν και λόγο στην υπόθεση της χώρας. Η χώρα είναι μια υπόθεση όλων των Ελλήνων, μικρών και μεγάλων, ακόμη και αυτών που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Πριν μερικούς μήνες δώσαμε εμπιστοσύνη στον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ σας είχα καλέσει να μην ψηφίσουμε αυτοδύναμο κανένα κόμμα. Σαν αρχηγός της Ένωσης Κεντρών είχα φωνάξει και μέσα στη Βουλή και έξω όπου βρισκόμουνα, μη δώσετε αυτοδύναμη εμπιστοσύνη σε κανέναν. Γιατί, διότι μεταβάλλεται σε δικτάτορα ένας που παίρνει αυτοδύναμη εμπιστοσύνη. Έχει 158 βουλευτές, ενώ η, αληθινή δύναμη του κυρίου Μητσοτάκη είναι 40 επί 300 που είναι οι βουλευτές, 120. 120 βουλευτές έπρεπε να έχει και έχει 158. Άρα έχει 38 κλέψει βουλευτές. Με κλεμμένους λοιπόν 38 βουλευτές κοιτάζει και θεσπίζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που είναι μια εξέχουσα μεταρρύθμιση η οποία χρειάζεται όλο τον πολιτικό κόσμο να είναι σύμφωνος. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση αυτή που αν δεν είναι όλος ο πολιτικός κόσμος σύμφωνος δεν πρέπει να γίνει. Επίσης και στο θέμα των συντάξεων είναι οι πολλοί όπως οι αγρότες που παίρνουν ακόμη 340 ευρώ. Κανείς δεν τους κοιτάει. Ένα εκατομμύριο και πλέον αγρότες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και περιμένουν από κάνα παιδί τους ε, να τους στείλει συμπλήρωμα 2-3 εκατοστάρικα να τη βγάλουνε. Αυτό, αυτή είναι η ζωή. Ο κόσμος λοιπόν αυτός πήγε και ψήφισε Μητσοτάκη. Βέβαια, η γνώμη του κόσμου είναι σεβαστή, αλλά πώς ελήφθη αυτή η απόφαση για να ψηφιστεί ο κύριος Μητσοτάκης μέσα από ένα τοπίο μέσων ενημέρωσης ελεγχόμενο από τον κύριο Μητσοτάκη, ραδιόφωνα ελεγχόμενα, εφημερίδες που τα συγκροτήματα ανήκουν σε συγκροτηματάρχες της φιλίας του κυρίου Μητσοτάκη, Άρα σε μια ατμόσφαιρα μέσων ενημέρωση φιλικά προσκύμενη στο Μητσοτάκι, προωθήθηκε ο Μητσοτάκι. Έτσι κέρδισε τη μάχη των εκλογών. Θα μου πείτε τα άλλα κόμματα δεν ήταν αξιόπιστα. Δηλαδή ο Τσίπρα με αυτά που είχε κάνει με την παραχώρηση της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς, με τα μπρος πίσω που είχε κάνει, είχε κάνει πολλά λάθη. Αναξιόπιστος ήταν. και το Πασόκ ήταν τελείως αναξιόπιστο δεν, είχε δεν υπήρχε αξιοπιστία ψήφου σε αυτά τα κόμματα. Έτσι ο Μητσοτάκης βασίλεψε με... ως μόνος μεταξύ τυφλών ανεκτομάτης. Έτσι, έτσι βγήκε. Ως ο μόνος ανοιχτοπα... μεταξύ των υπολείπων τυφλών. Εμάς στην Ένωση Κεντρών που έχουμε μια δύναμη, μεγάλη δύναμη, στις αποφάσεις και στον τρόπο που σκεπτόμεθα, δεν μας άφησαν να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Ο κεντρός χώρος είναι σπουδαίος χώρος, αλλά ε, έχει ανάγκη να μιλήσει στο λαό. Ε, μιλώντας στο λαό γίνεται ο κεντρός χώρος σπουδαίος χώρος, γιατί μιλάει για τα προβλήματα του κόσμου, για τις συντάξεις, για τις ασφαλίσεις, για το στεγαστικό, για το φοιτητικό, για το στρατιώτη, για τα αμαία, για όλα τα ζητήματα, μιλάει ο κεντρός χώρος πιστικά, όχι παραπλανητικά και δημαγωγικά. Αλλά δεν μας άφησαν τα κανάλια, τι κάναν τα κανάλια, τα μεγάλα λεγόμενα κανάλια, μας έβαζαν δύο η ώρα τη νύχτα. Ακόμη και τη διακαναλική συνέντευξη που δώσαμε στο Γενική Γραμματεία Τύπου, την μετέβηκαν δύο η ώρα τη νύχτα. Ο Σκάι, το μέγα, ο Αντένα, δύο η ώρα τη νύχτα. Ε, με τις συνθήκες αυτές ουσιαστικά το 90% του κόσμου δεν εγνώριζε ότι μετέχει η Ένωση Κεντρών στι εκλογέ. Αυτό είναι το μόνο απαλλακτικό για τον κόσμο, ότι ο κόσμος είχε λόγω της ασθενίας μου, είχε νομίσει ότι ήμουν ασθενής και ότι δεν μετήχα στην πολιτική μάχη. Με θεώρησε απόντα. Εγώ όμω ήμουν παρόν από την πρώτη στιγμή, δεν έλειψα ούτε ένα, ούτε μία μέρα δεν έλειψα, παρόλη τη δυσκολία που αντιμετώπισα, τη υγεία, έκανα τι δυνάμει μου υπεράνθρωπε και βρέθηκα στη μάχη δίπλα στο κόμμα και το ξέρετε όλοι αυτό όσοι μα παρακολουθείτε ότι ήμουν παρόν σε όλες τις μάχες, αλλά μάχες χωρίς δυνατότητα να επικοινωνώ με τον κόσμο. Είναι Φασισμός είναι αυτό που έχουμε. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν το λέω με κακία. Δεν το λέω με κακία. Σε πολλοί δημοσιογράφοι που δουλεύουν στον Αντένα, στον Μέγκα, στον... Στον Σταρ, στο Στάρσο, είναι φίλοι μου. Και μου λένε όλοι ότι δεν εξαρτάται από εμά. Τα αφεντικά μα, οι διαπλεκόμενοι είναι αντίθετοι, κύριε Λεβέντη μαζί σου. Ακούνε εσένα που λε ότι έχει δύο κανάλια ο Αντένα, έχει τάδε ο Μέγκα, έχει. Ο Μέγκα έκανε και δεύτερο κανάλι, το One. Έκανε, λοιπόν, ακούνε έτσι όλοι και σου λέει βάλτε τον αυτόν κάτω, πυροβολήστε τον. Δεν βγαίνει ο Λεβέντης. Και γι' αυτό μας κόψανε από όλες τις δημοσκοπήσεις και καμία εφημερίδα δεν αναφέρει το παραμικρό. Μην ασχολείστε όμως, αν θέλει ο λαός, αν ο λαός φέρεται τίμια και σωστά και θέλει την Ένωση Κεντρών, θα μπορεί να την ψηφίσει. Εδώ ο Χατζη Νικολάου κάλεσε προημερών τον ε, κύριο Λοβέρδο που έκανε ένα κόμμα δημοκράτες που το λέει και λέει είναι κεντρό κόμμα, κεντρό είμαστε. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά, είμαστε κεντρόι. Μα τι κέντρο στο Πασόκ ήταν αυτός. Από πότε έγινε κεντρός. Δηλαδή βλέπετε κάθε κατεργάρης ό,τι θέλει λέει. Αρκεί να είναι εκεί οι κάμερες να τον παίρνουν. Επειδή έχει λεφτούδάκι αυτός και τρόπο να μπαίνει στι τηλεοράσει γιατί αυτό είναι εκλεκτό του μαρινάκι του ενό του αλλονού. Δεν είναι σαν το Λεβέντι που είμαι σε όλου ε, αντικειμενικός. αντικειμενικό. Εγώ, εγώ, δεν είμαι εχθρό του μαρινάκι ή του, ή του Μπόμπολα ή του οποιοδήποτε. Κάνετε λάθο. Δεν είμαι εχθρό. Απλά δεν θέλω να παραβαίνουν το νόμο. Θέλω να τηρούν και αυτοί τους νόμους του κράτους, να σέβονται τους νόμους. Αυτό ζητώ. Τιμιότητα και σεβασμό των νόμων από όλους τους πολίτες και από τους εκδότες. Δεν έχουν ασυλία οι εκδότες. Έτσι. Και στο θέμα της απλής αναλογικής που το περάσαμε, ο Τσίπρας είπε απέτυχε, ενώ ήθελε απλή αναλογική, ε, δεν, ε, δεν έγινε η απλή, δεν εγκρίθηκε από το λαό. Δεν είναι ότι δεν εγκρίθηκε από το λαό. Απλά ο Μητσοτάκης μέσω των τηλεοράσεών του συκοφάντησε την απλή αναλογική ότι θα έχουμε κυβερνησία, ότι θα έχουμε ε, ε, αστάθεια και έτσι μπόρεσε και πέρασε την ενισχυμένη. Η ενισχυμένη όμως είναι κλοπή βουλευτών. Σας είπα ο Μητσοτάκης έπρεπε να έχει τώρα 143, 120 βουλευτές και έχει 158. 38 έδρες είναι κλεμμένες. Λοιπόν, Εσεί μην στενοχωρήσετε. Κανεί, ούτε ο Λοβέρδο είναι κεντρό, ούτε ο Κασελάκης είναι κεντροαριστερό, ούτε ο Μισοδάκη είναι κεντροδεξίο. Όλοι έχουν αφασία και τρικυμία στο κεφάλι. Εσεί ξέρετε ποιο είναι ο Λεβέντης, Με ξέρετε από τι αγορεύσει στη Βουλή και ξέρετε ότι δεν σηκώνω εγώ αστεία. Δεν σηκώνω. Μιλάω για το φτωχό λαό, μιλάω για τους νέους και τις νέες, και μιλάω για να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα όπως την θέλουμε και όχι όπως μας την παραδίδουν οι παλαιότεροι.